είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Θα βάλω τώρα στην παρέα μας έναν εκλεκτό συνάδελφο, έναν νέο σε ηλικία δημοσιογράφο, ο οποίος και αυτός δίνει το δικό του αγώνα μέσα από το site του, ιδιαίτερα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με εθνικά θέματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ πάντα στο directus.gr και προτείνω να το διαβάζετε. Είναι ο καλός ο φίλος ο Ανδρέας ο Μουτζουρούλιας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, καλημέρα στους ακροατές μας. Τι να κάνω, προσπαθώ να δω λίγο τι γίνεται με τον Κασελάκη, ρε φίλε. Θέλει να επεκτείνει την οικογένειά του με τον Τάιλερ και θέλουν, λέει, δύο αγόρια, τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Κοίτα, στην αρχή, Στέφανε, εντάξει, λέγαμε από πού πετάχτηκε, ας το πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Μετά, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι τον σπρώχνουν πάρα πολύ. Έτσι, τον έσπρωξαν και τον σπρώχνουν πάρα πολύ. Έδωσε και συνέντευξη δύο κανάλια τα οποία. Εντάξει, ο επιχειρηματίας είναι, ο οποίος έχει κανάλια, είναι γνωστός. Τέλος πάντων, και πλέον ανησυχώ, γιατί γελάσαμε επίσης, Στέφανε, με τα βίντεο που βγήκα στη δημοσιότητα, τώρα πήγε στην Κύπρο. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, είναι ντροπή, το είπα και το έλεγα και χθες και θα το λέω πάντα, ναι, ότι ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλεσε την κατεχόμενη Κύπρο μας κρατήδιο, τέλος πάντων, είπε μετά. Μην το ξεχνάμε. Τον δέχτηκαν εκεί πέρα. Είναι ντροπή. Δεν μπορούσε να βάλει το στεφάνι, του έδιναν οδηγίες πώς να σταθεί. Πήγε να καταθέσει το στεφάνι, μετά πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο και επίσης αυτό που δεν ξέρω αν το ανέφερες, δεν το ανέφερες, είναι ότι μαζί του, πέρα από τον κύριο Αποστολάκη, ήταν και ο κύριος Καλπαδάκης. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Καλπαδάκης ήταν σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και είναι γνωστός για τη σχέση του με την Τουρκία διπλωμάτη. Αν είναι στα βίντεο από την Κύπρο, ένας κύριος από το βάθος του δείχνει να κάτσει όρθιος. Ναι, αυτό είναι. Είπα. Του έδινε οδηγίες. Αυτός είναι. Του έδινε οδηγίες, λοιπόν. Ο κ. Καλπαδάκης είναι πολύ γνωστός. Λοιπόν, συνεχίζεται κανονικά η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σκοτζιάς συμβούλευσε, θα είναι και δίπλα του. Ο κ. Σκοτζιάς γνωστός, για να μην ξεχνάμε, που μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Καταρχάς, η επαναενεργοποίηση του Κοτζιά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά ξεκάθαρο ότι είναι περήφανη για την προδοσία της Μακεδονίας. Ανδρέα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτά τα μηνύματα που έχουν περάσει και θα περάσουν με την υιοθεσία. Βέβαια. Βρήκανε πεδίο δόξης λαμπρό. Την εικόνα. Ήρεμα, ωραία, ένα νέο παιδί, ευχάριστο παιδί, 35 χρονών, νέος. Περνάνε διάφορα μηνύματα ότι είναι φυσιολογικό να υιοθετήσουν, να θετεθούν δύο παιδιά, ή ένα, τρία, τέσσερα, από ένα ζευγάρι το οποίο είναι ομόφυλο. Ναι. Το οποίο έχει παντρευτεί στο εξωτερικό. Εντό εισαγωγικών για μας έχει παντρευτεί. Λοιπόν, να κάνει τη θέση στη ζωή του, τα προσωπικά είναι καθενός, αλλά πραγματικά χτυπάει εκεί εντό εισαγωγικών. Αυτό πουλάει, αυτό διαφημίζει πάρα πολύ και βλέπουμε πως πλέον το περνάνε ως κάτι φυσιολογικό. Εγώ θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όλο αυτό το οποίο πάνε να μας πλασάρουν επί της ουσίας δεν έχει, το κάνουν γιατί θέλουν να μας αποσπάσουν την προσοχή από τα μείζωνα, από τα σημαντικά. Σαφώς και είναι σημαντικό να μην περάσει το νομοσχέδιο για την τεκνοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια για πολλούς λόγους, τους αντιλαμβανόμαστε περισσότεροι. Αλλά, Ανδρέα Μουτζουρούλια, τα θέματα τα σημαντικά είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε να πάρουμε λάδι. Είναι το γεγονός ότι με το λαθρομεταναστευτικό γίνεται κυριολεκτικά ο χαμός. Πανηγυρίζουν οι ΜΚΟ. Εχθές έλεγα ότι το τελευταίο τρίμηνο μία ΜΚΟ κατέγραψε αύξηση των ροών 966%. Το τελευταίο τρίμηνο. Αντιλαμβανόμαστε τώρα τι λέμε. Έτσι, είναι ακριβώς όπως τα λες. Ζαλίζει να τιμήσει το λόγο, δεν έχουμε παντού ακριβία. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Μόνο εσείς κάνετε δουλειά και εμείς αναφέρουμε τι γίνεται. Όλοι τα κρύβουν κάτω από το χαλάκι. Πραγματικά ο κόσμος δεν έχει να φέρει αυτή τη στιγμή και έχουμε τη νέα. Έχουμε τον Κασελάκη. Κασελάκη κάθε μέρα μέχρι να βαρεθεί ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε και το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ο κόσμος πιστεύει ότι τα σύνορα είναι πετών αρμέ. Δεν ισχύει αυτό. Πραγματικά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμινο όπως είπε και εσύ, περνούν καθημερινώς πάρα πολλοί μετανάστες. Το παιχνίδι της Τουρκίας πραγματικά ακόμα συνεχίζεται σε συνεργασία με άλλες χώρες και με άλλες υπηρεσίες. Και να δώσω και μια άλλη είδηση. Θέλω να δώσουμε σήμερα. Mm-hmm. Γνωστή αεροπορική εταιρεία, να μην κάνουν διαφήμιση, αλλά θα καταλάβει ο κόσμος και θα αναφέρω. Ξένη εταιρεία, η οποία και αυτή η χώρα έχει σχέση με την Τουρκία, έτσι, είναι χώρα του κόλπου, θα κάνει έκπτωση, ακούστε, έκπτωση σε Πακιστάνους οι οποίοι θα έρχονται στην Ελλάδα ή θα πηγαίνουν στο Πακιστάν.
έκπτωση σε Πακιστανούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Θα τον βάσω σήμερα, δεν θέλω να φέρω ξανά την αεροπορική εταιρεία. Από κάπα, από κάπα ξεκινάει. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, απλά δεν θέλω να προτιμήσω πρόβλημα. Μπορεί να είναι η Καλκούτα, μπορεί να είναι η Καλκούτα Airlines, κατάλαβες. Καλκούτα μπορεί να είναι Κατμαντού, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι Κολοπετινίτσα Airlines, κατάλαβες. Είναι έκδοση. Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ, είναι αυτά που επιβιωνόμαστε, είναι αυτά που λέμε για τη σύνδεση κάποιων χωρών. Κατάρα, και... κατάρα, λοιπόν, κατάρα μεγάλο. Αυτό το αναφέρουν, για να είμαι σωστό, το αναφέρουν τα πακιστανικά ΜΜΕ τα οποία έχουν έδρα στην Ελλάδα. Τα πακιστανικά ΜΜΕ κάνουν διαφήμιση λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία κολοσσός. Έτσι, είναι κολοσσός η συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι στο 3 αυτή στον κόσμο. Μην σου πω ότι μπορεί να είναι και στη 2 κιόλας, έτσι, τέλος πάντων, γιατί είναι πολλά λεφτά. Μαγιά τους. Ναι, μαγιά τους, μαγιά τους. Κάνει διαφήμιση λοιπόν το Πακιστάν ότι θα έχουν έκπτωση για να έρθουν στην Ελλάδα. Ειδική online έκπτωση 12% σε εισιτήρια, έτσι, και ειδική έκπτωση και στις αποσκευές. Αυτό αναφέρει, ξαναλέει και πάλι, το επίσημο ΜΜΕ, το οποίο έχει 300.000 περίπου φόλους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εγώ να πω επίσης και κάτι ακόμα το οποίο το σχολιάζαμε προχτές, ότι το Πακιστάν έχει δώσει τελεσίγραφο στους παράνομους μετανάστες που είναι στο Πακιστάν να φύγουν μέσα σε ένα μήνα από τη χώρα, γιατί αλλιώς θα ακολουθήσουν βίαιες απελάσεις. Κυρίως Αφγάνους που είναι πάρα πολλοί χιλιάδες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και οι εκτός αφορούν Ισλαμαμπάντ, Λαχόρι, Καράτσι και Πεσαβάρ. Αναφέρει επίσης η. Για εκείνο του τι λέει, κάντε έκπτωση μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κάντε κράτηση. Δηλαδή, παίρνει και τη διαφημιστούλα του. Βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει εδώ πέρα, έτσι. Και εμείς έχουμε τον Κερίδη, Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Κερίδη και βλέπουμε πραγματικά τι συμβαίνει. Πραγματικά έχει ξεχαστεί και από τα μεγάλα μέσα τα ενημέρωση. Καλά, δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα τη μετανάστευση. Υπάρχουν απίστευτη έκρηξη αυτή τη στιγμή. Και θα σου δώσω και ένα παράδειγμα. Ναι. Μιλήσαμε και χθες και προχθές. Ναι. Είχα επισκεφτεί τον Ηνωμένο Βασίλειο του Λονδίνου αυτές τις μέρες. Και αυτό που είδα, Στέφανε, πραγματικά με σοκάρε. Ειδικά το Λονδίνο, εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Δεν μου αρέσει φυσικά αυτό, αλλά οκ, okay, είναι. Και έχει κατακτηθεί το Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπεις πουθενά Βρετανό, λευκό. Δεν το λέω ρατσιστικά, απλά. Μίλησα και με ντόπιους και μου είπαν αυτό που βλέπουμε, Ανδρέα, δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι λευκός από την Ομάλης, δηλαδή ναι, για μία μέρα μπορεί να είχα δει μόνο εμένα στο γυαλί, στο πρόσωπο, να είμαι μοναδικός λευκός. Από όλο τον κόσμο, από Ασία, Τουρκία, από παντού. Πακιστάν, ο δήμαρχος είναι Πακιστάνος όπως πολύ καλά ξέρουμε, ο πρωθυπουργός είναι Ινδός, στη Σκωτία επίσης υπάρχει Πακιστάνος πρωθυπουργός. Υπάρχει μια, αυτό που λέμε, η εκδίκηση των αποικιών. Εγώ θα πω ότι είμαστε πολύ κοντά από πίσω, έτσι. Αυτό είμαστε κατά πόδας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Προχθές έβγαλα έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο που κατεβαίνει και στην Αθήνα, ο οποίος τον ρώτησα, δεν ήξερε να μου πει ούτε το όνομα του επικεφαλής του δημάρχου της παράταξής του, υποψήφιου δημάρχου, και όταν τον ρώτησα πού κατεβαίνει, μου λέει Δήμο Αττίνα. Δήμο Αττίνα. Αυτά θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Βρετανοί, κυρίως στο Λονδίνο αλλά και άλλες περιοχές του Λονδίνου, έτσι, και της Αγγλίας, έχουν μείζον πρόβλημα. Άρα, πρόβλημα στο Λονδίνο, πρόβλημα στη Γαλλία, πρόβλημα στη Σουηδία, πρόβλημα στο Βέλγιο. Τι δεν καταλαβαίνουμε, το σχέδιο καλλιέργει σε όλο του το μεγαλείο. Βλέπουμε πλέον ότι στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει μείζον ζήτημα. Έτσι. Και πολύτερα, ποιος περίμενε τώρα στη Σουηδία και στις χώρες του Βορρά να παίξει σηκωμός, έτσι, αλλά να υπάρχει και από τον κόσμο. Να σε ρωτήσω, Ανδρέα Μουτζουρούλια. Αυτοί οι λαοί που εσύ έχεις βρεθεί στο Πακιστάν, στο Πακιστάν έχεις πάει, η Ινδία έχεις πάει, Πακιστάν δεν ξέρω αν έχεις πάει. Πακιστάν δεν μπορεί να πάει, θα με φυλακίσουμε. Είσαι επικηρυγμένος, ναι, αυτό σκέφτηκα. Λοιπόν, έχεις πάει σε αυτές τις χώρες όμως εκεί πέρα στο. Έχεις ταξιδέψει τέλος πάντων για να κάνεις το ρεπορτάζ σου. Ποια είναι η θέση τους απέναντι στα ανοιχτά ομοφυλόφιλα ζευγάρια, στην τεχνοθεσία από ομοφυλόφιλους, είναι ανεκτική? Κοίτα, όσον αφορά την Ινδία, σε κάποια γενικώς σαν γραμμή της κυβέρνησης είναι αυστηρή. Δεν τα επιθυμούν. Είναι κατά. Ναι. Ξεκάθαρα. Όπως στο Πακιστάν, για άλλους λόγους, επειδή είναι φανατικοί, είναι μουσουλμάνοι και όλα αυτά. Έτσι, αλλά όταν κάποιοι από αυτούς που θα πηγαίνουν έρχονται στην Ευρώπη, ξέρεις, είναι λίγο πιο... Κάποιοι. Κάποιοι. Γιατί προσποδεύονται και στην Ευρώπη, επειδή είναι και ομοφυλόφιλοι, έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ο κεντρικός πυρήνας είναι κατά, εννοείται. Αυτό θέλω να σου πω, έτσι. Είναι κατά. Προφανώς. Ναι. Είναι κατά. Και βλέπουμε τώρα ότι εμείς ως Ευρώπη,
έτσι, το λείπουν πολιτισμού που θέλουμε να λέμε, αλλά αυτή τη στιγμή όχι απλά λείπνο είμαστε, μην τώρα τι είμαστε, έτσι. Έχουμε ισοπεδώσει όλα, όλα τα σύμβολα της Ευρώπης, τον χριστιανισμό, την αρχαία Ελλάδα, ό,τι έχουν περάσει οι φιλόσοφοί μας, οι άγιοι μας, οι πατέρες μας, λοιπόν, και φέρουμε νέα ήθη, εντός εισαγωγικών νέα ήθη και όμορφα ήθη που θέλουν να μας περάσουν κάποιοι, οι φιλελεύθεροι, και αυτή τη στιγμή από τη μία ισοπεδώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη με αυτά τα που περνάμε, την ομοφιλοφιλία, με την τεκνοθεσία, και από την άλλη λέμε ναι στην παρένομη μετανάστευση. Και στην κακή μετανάστευση, γιατί κάποιες χώρες θέλουν επιστήμονες, τους παίρνουν, αλλά όλοι εμείς, η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες, παίρνουμε έθνικους όπως θέλει. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος, το όνομά του, την ηλικία του, ποια πόλη έχει έρθει και πού μείνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά, Στέφανε, αν τώρα εγώ στείλω μήνυμα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και θέλω να γράψω ένα άρθρο και πω, παιδιά, πόσοι είναι οι παράνομοι στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Θα κάνω μια έρευνα. Θα μου απαντήσουν. Όχι. 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 Εγώ ρώτησα προχθές αυτόν τον υποψήφιο Πακιστανό, του λέω, γιατί κάνατε αφίσα στα Ουρντού, πόσοι μπορούν να τη διαβάσουν. Μου λέει, πάρα πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί που έχουμε πάρει ταυτότητες Πακιστανοί. Κατάλαβες. Και βγαίνανε ο ένας μετά τον άλλον εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι είναι παντρεμένοι στην Ελλάδα, χριστιανοί Ορθόδοξοι, χρόνια, απλά δεν είναι, έχουν έρθει από το εξωτερικό, δεν είναι Έλληνες. Και έλεγαν, εμείς είμαστε 30 χρόνια, έχουμε 5 παιδιά και δεν μπορούμε να πάρουμε ταυτότητα από το ελληνικό κράτος. Σκέψου πώς είναι. Δηλαδή και στην Αθήνα, μια βόλτα τώρα να κάνει κάποιος στο κέντρο, είχα πάει χθες να κάνουμε μια βόλτα. Πραγματικά το βράδυ θα πέσει το φως. Ακόμα τα πράγματα επικίνδυνα. Και το λαθρεμπόριο. Έτσι. Μα μιλάει για τον περίπατο, ναι, 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 για τα έργα που δεν έχει κάνει. Για τα δέντρα και πάει λέγοντας, ναι. Τίποτα δεν κάνει. Λοιπόν. Αυτά όλα, ειδικά οι άνθρωποι, βασικά ειδικά στα αστικά κέντρα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη όταν θα πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν. Και πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Θέλω να δω, Στέφανε, αλλά το βλέπουμε σιγά σιγά. Το ανέβαινε τώρα. Δεν θέλω να δω στις πόλεις μας, στις πρωτεύουσές μας, στο μετρό, στο underground που μου στο Λονδίνο, να υπάρχει εκτός στα Ουρντού, να επιλέξεις, ξέρω εγώ, για το μετρό να βάζεις εισιτήριο, ή στα ινδικά, ή στα τουρκικά, έτσι, ταμπέλες, μαγαζιά πουθενά να υπάρχουν, φαντάζομαι από πακιστανικά μαγαζιά, ή ξέρω εγώ από άλλες χώρες, από την Ασία. Λοιπόν, αυτό έρχεται και εδώ. Έχει έρθει βασικά, απλά κάποιοι το κρύβουν αυτή τη στιγμή. Και δεν θέλω να το αντιληφθούμε. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Βέβαια, λοιπόν, είναι πρέπει επιτέλους να θυμηθούμε και να μην πούμε κάθε μέρα τον Κασελάκη, τον Κασελάκη, τον Κασελάκη. Ο οποίος, αν δούμε από πίσω τι κρύβεται, πραγματικά και αυτός έτσι περνάει τα δικά του μηνύματα. Η Goldman Sachs κρύβεται από πίσω. Ο Biden κρύβεται από πίσω και πάλι λέγοντας. Αλλά είναι το δημιουργείο είναι πιο καθαρός από χθες τον κύριο Ποκοράκη. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το ζήτημα είναι μεγάλο. Στην Ευρώπη και ειδικά ο ντόπιος πληθυσμός, έτσι, οι Ιθαγενείς, ας το πούμε έτσι, το αντιλαμβάνω σιγά-σιγά, ακόμα και στην Αγγλία και στο Λονδίνο. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι πρέπει να είναι αργά. Έτσι, γιατί αυτό που σωστά το καλλιέργει κανονικά προχωρά αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εννοείται. Και εδώ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας. Στην Κύπρο το έχουμε ξανασυζητήσει, Ανδρέα. Εμείς εδώ τα λέμε. Γίνεται χαμός στον Εύρο. Μου το λέει τώρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος Στοχαρίδης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Στον Εύρο χαμός, στα νησιά χαμός, στην Κύπρο χαμός. Η Κατερίνα, η φίλη από το Λονδίνο, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λες, ότι είναι πολλά τα χρόνια που είναι έτσι το Λονδίνο και δεν αντέχεται αυτό το πράγμα επί της ουσίας. Αλλά δυστυχώς εμείς ασχολούμαστε με την Κασελακιάδα και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Αυτό και τώρα... που υπάρχει εκεί πέρα, Στέφανε, ναι. Αυτό που υπάρχει εκεί πέρα στην Ευρώπη, είναι ότι ναι, μην υπάρχουν χιλιάδες, έτσι, αλλά από την άλλη, κάποιοι, οι πιο πολλοί δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, γιατί υπάρχει η αστυνόμευση. Υπάρχουν και νόμοι. Δηλαδή ξέρουν ότι όταν γίνει κάτι θα τους απελάσουν. Αυτό να ξέρεις ισχύει. Έχουν κάνει τα λάθη τους και αυτοί με τη μετανάστευση, αλλά αν πας και κάνεις κάτι, μια ληστεία, θα φύγεις. Εδώ πέρα έχουν ξεσαλώσει, γιατί ξέρουν στο εφάνω ότι δεν πρόκειται να πάνε πιθανά, δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Έτσι ακριβώς. Είμαστε αποθήκη. Θα τους πάνε στην ακέντρο κράτης τους. Δεν έχω άλλο χρόνο, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.